πολιτική ενέργεια της κυριαρχίας της Κύπρου. Το απόγευμα επισκέπτομαι τη Λευκωσία. Αύριο θα μιλήσω εκεί ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μιλήσω αυστηρά για αυτά τα θέματα, με βάση την έκθεση της Κομισιόν, ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου. Θα αξιοποιήσω και το κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής, το οποίο προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας. Υπάρχει σε αυτό το θέμα και βρέθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση. Και να προσθέσω και μια πληροφορία. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς είχε ζητήσει πριν 2 εβδομάδες περίπου να μπει το θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλες πολιτικές οικογένειες δεν συνήργησαν σε αυτό και δεν μπήκε στο προηγούμενο Στρασβούργο. Θα μπει την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, διότι αναγκάστηκαν οι πάντες να αλλάξουν στάση και εκτιμώ από τώρα ότι με τη δουλειά όλων των Ευρωβουλευτών, των Ελλήνων, θα υπάρξει ένα ανακοινωθέν... Όλων των Ευρωβουλευτών, όλων των παρατάξεων. Που μπορεί να μην μας καλύπτει πλήρως, αλλά δεν θα είναι στη λογική των ίσων αποστάσεων. Τώρα, να πω και κάτι ακόμη εδώ, συνεχίζοντας την παρατήρηση του κυρίου Σκουρή, αυτή η λογική των ίσων αποστάσεων, ανάμεσα στον προκαλούντα και στον προκαλούμενο, έχει ρίζα βαθιά και γι' αυτό σε αυτά τα θέματα έχει μεγαλύτερη σημασία το να κάνουμε πράγματα από το να λέμε πράγματα. Μάλιστα, σωστά.